Γεια χαρά παιδιά, είναι Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε Vidcast Game Over και έχω εδώ δίπλα μου τον κύριο Νίκο Πλωμαριτέλη. Γεια σας. Από τη Μυτιλίνη και τον κύριο Σάβα Καζατζίδη από εκεί, από το Τσοτήλι. Για το οποίο έμαθα Τσοτήλι από έγκυρες πηγές σήμερα είναι Πέμπτη για μένα, ότι είναι... Για μένα Πέμπτη είναι. Για μένα Πέμπτη είναι. Για αυτούς που βλέπουν δεν είναι Πέμπτη. Αυτό το λέω ρε. Λοιπόν, για το οποίο Τσοτήλι, κυρίες και κύριοι, έμαθα από πολύ εγκυρή πηγή ότι είναι και γαμό τις περιοχές πανέμορφη κλπ. Οπότε πρέπει να μπει στο to-do list, ξέρετε, μια επίσκεψη. Καλά, για τη Μυτιλίνη δεν συζητάμε ότι είναι και γαμό τα νησιά, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το νησί είναι Λέσβος, θα το μάθετε ποτέ εσύ πρωτεύουσα. Μια φορά, ρε. Λοιπόν, η Μυτιλίνη έχει δίκιο. Είναι η πρωτεύουσα της Λέσβου. Απαράδεκτος. Μήπως για σένα είναι η Μυτιλίνη το νησί. Όπως για σένα είναι Πέμπτη. Όχι. Η Κοζάνη, ξέρει που βρίσκεται, μήπως για σένα είναι νοτιό. Το είχαμε λύσει αυτό, το είχαμε λύσει το πρόβλημα της Κοζάνης που είναι ακριβώς. Το είχαμε λύσει σε ένα webcast μια φορά. Ξέρεις ότι είχα συμφοιτητή που για κανένα δύο χρόνια, επειδή δεν είχε τύχει να τον καλέσω ρε παιδί μου, δεν κάναμε μετά και τόσο παρέα, αλλά πήγαιναμε για καφέ και πίστευε ότι η Κοζάνη είναι κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ καλά τα πήγε. Πάρα πολύ. Λέει, με την μπερδεύω, λέει με την καβάλα, λέει, γιατί βρίξει την ένα από κάπα. Εντάξει, το είχε κάτσει στο μυαλό του ανθρώπου ρε φίλε, ότι είναι κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Είχε κάτσει έτσι ρε παιδί μου. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι η Μυτιλίνη είναι πόλη και είναι πρωτεύουσα της Λέσβου. Μην κάνουμε τα λάθη που κάνει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν είπε στη Μυτιλίνη και στη... έτσι. Μας έβγαλε και πληθυσμιακά στο 1%, ήταν λίγο μπερδεμένη κατάσταση. Εντάξει. Πώς είστε πληθυσμιακά ρε. Ξέρω εγώ στην Αργός 90-95.000. Είναι 95.000. Στο νησί, στο σύνολο του νησιού ή στην πόλη. Στο σύνολο του νησιού. Έχει και μεγάλα χωριά, ε. Έχει, ναι. Έχει, έχει πολλά στο χιλιάρικο και στα 1500, εκεί 1500 και πιο κάτω. Ναι, έχει πολύ καρχοριά. Η πόλη είναι 25.000, 25-30, ενεργός είναι πάντως στις 40 ημέρας που λέμε. Ναι. Μάλιστα. Μεγάλο. Κάναμε και το μάθημα της γεωγραφίας, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα reviews της εβδομάδας. Δεν θα πούμε χρόνια πολλά και τα λοιπά, θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα webcast λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οπότε έχουμε να πούμε κι άλλα. Και τη Δευτέρα webcast. Θεματικό, εδώ Πλωμαριτέλης κάθεται και μηχανογραφεί εδώ, συνωμοτεί για να ετοιμάσει μια θεματική για τη Δευτέρα, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα το συζητήσουμε. Θα κάνουμε πάντως ένα webcast τη Δευτέρα. Αυτό είναι δικό σας θέμα, αν πάρει έγκριση από τη διοίκηση. Παίρνει, εν λευκό, κάρτα μπλάνκα, ό,τι θέλετε. Τη Δευτέρα θα έχουμε ένα webcast για γιορταστικό θεματικό, κάτι θα κάνουμε παιδιά, καλά να είμαστε. Λοιπόν, πάμε για reviews εβδομάδας. Ποιος έχει browser μπροστά, παιδιά? Έχω εγώ browser και ξεκινάμε μάλλον από το Football Manager. Α, ο Νίκος, ναι, Football Manager, ναι. Μπορείς να πάρεις, πώς το λένε, τι είχα πει, πράγμα κάνει βίντεο και το 14 για το Manager, περίπου τέτοια εποχή. Μπορείς αφού είπες ότι είναι καλύτερο αυτό, ρε. Εντάξει, θα έλεγα, πάρε αυτό και βάλω ότι είναι καλύτερο. Είναι σε όλα λίγο καλύτερο από το Manager το 15, από λίγο έως πολύ καλύτερο, απλά... Παρότι ρε παιδί μου, του βάλα καλό βαθμό, αυτή τη συγκίνηση δεν μπορώ να την ξανανιώσω. Τώρα μπορεί εγώ να μεγάλωσα, μπορεί να το... Λίγο με έχει κουράσει το όλο θέμα. Να μην κουράσει λίγο, με έχει κουράσει πάρα πολύ. Βλέπεις, θυμάσαι και την αντίδρασή μου όταν μου έδωσε το review, ενώ ξέρω ότι θα κολλήσω σε κάποια φάση, είναι λίγο κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα πάνω κάτω. Απλώς φέτος άλλαξα λίγο τις μεταβλητές το πώς το έπαιξα, έγραψα και δηλαδή πήρα καλύτερη ομάδα, να είμαι λίγο πιο χαλαρός και το απόλαυσα περισσότερο. Δεν μου λες ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είχε μπάτς, αυτό το σημαντικό για μάνατζερ. Ναι, μάνατζερ χωρίς μπάτς είναι, τι να σου πω, πείτε κάτι ασύνητης, το χιόνι... Που είναι λευκό, δεν είναι κίτρινο, ξέρω εγώ, τον είτε γελοστόν. Να σου πω. Να σου πω, εσύ επειδή έχεις εμπειρία από manager, εγώ δεν ξέρω καθόλου από manager παιχνίδια. Πιστεύεις ότι έχεις φάει χρόνια κι εσύ. Πολλοί κόσμος έχει φάει χρόνια σε manager και σε κονσόλες που βγαίνε παλιότερα, δεκαετία 90 και 2000 αρχές έβγαινε και PlayStation αυτό αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Xbox σίγουρα πάντως. Ναι, έχει βγει και στο Vita και στο PSP νομίζω έχει βγει. Πιστεύεις ότι είναι, πώς να σου το πω, χαρακτηριστική περίπτωση franchise που
δεν χρειάζεται να έχει κάθε μέρα λέω, κάθε χρόνο νέα έκδοση, αλλά updates online, ας πούμε. Δεν είναι ένα τέτοιο παιχνίδι αυτό. Με την προϋπόθεση ότι το μεθεπόμενο ή το σε δύο χρόνια manager που θα βγει θα ήθελα να προσφέρει κάτι διαφορετικό εντελώς. Για να σου πω ότι άμα θέλουν να διατηρήσουν αυτό το μοτίβο, καλά κάνει και βγαίνει κάθε χρόνο. Α. Δηλαδή δεν λέει τίποτα, δεν κερδίζει τίποτα η εταιρή να το αφήσει ένα χρόνο και μετά από δύο χρόνια ξαναβγάλει το ίδιο παιχνίδι. Και θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Ναι, δηλαδή αν δεν. Αλλιώς, ναι, λογικά πρέπει να έχει, γιατί έχει και κάποια εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα. Πρέπει να πάνω από εκατομμύριο το manager, έτσι. Και πάει καλά και στην Ελλάδα. Για να μπήκαν και στον κόπο δόλας να το κάνουν όλο στα ελληνικά, έχει κοινότητα, έτσι. Manager και το... Η Ελλάδα έχει παράδοση, γίνεται πρόεδρος, αν έλεγε το τέτοιο. Η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια πρωθυπουργούς, προπονητές. Και λοιπόν, έχω μια αστείο σκηνικό. Ψάχναμε με έναν φίλο μου να δούμε πώς θα δουλέψουμε το cross-save. Και του είπα, φέρε ρε παιδί μου να δω το Steam σου. Μπαίνουμε στο Steam του και βλέπω 6 παιχνίδια manager, μόνο αυτά, τίποτα άλλο. Δηλαδή, κατά τη λέω ρε αντίκριση. Έτσι. Ναι, μόνο δηλαδή έχει άτομα το οποίο, οπότε δηλαδή, υπάρχει κόσμο που το αγοράζει κάθε χρόνο και το θέλει. Νομίζω ότι μας πέφτει λόγος εμάς οι οποίοι είμαστε πιο casual παίχτες πλέον του manager. Ναι. Θέλουν. Σωστό. Έχει το κοινό του, δεν υπάρχουν ρε παιδιά πολύ, πώς το λένε. Ω, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Πουλάει ο Σάββας. Είναι η Ελένη, Γιώργο. Α, οκ. Okay. Για να... ναι. Αγνοήστε το. Το αγνοούμε. Πάμε στο επόμενο ή έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα? Ναι, ότι δεν ξέρω, η μόνη αλλαγή που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή 3D μηχανή από την Κόντις. Εκεί πέρα μπορούν να επενδύσουν. Αλλά... Από όσο ξέρω πονάει χρόνια αυτό, έτσι, δεν... Δεν μ' αρέσει. Ναι. Τη βρίσκω ατσούμπαλη. Άκουση άσχημη. Νίκο, για να σε ρωτήσω, ακόμα φαίνεται top-down με βουλίτσες να πηγαίνουν, τι... Όχι, έχει δει. Έχει αυτή την περιστολή. Πώς? Δεν διαβάζεις τα review μου, έτσι. Έχει βάλει, έχουν 3D engine. Να διαβάσω το football manager. Όχι, ρε φίλε, έτσι. Περίμενε, εντάξει. Είναι κάτι που είναι τελείως... Εγώ δεν ξέρω να παίζω ποδοσφαίρα και να διαβάσω το football manager. Εγώ φέτος δεν ξέρω ποιοι παίκτες παίζουν στον μπαμ. Θα παίξω. Ναι, τι... Έχουν και οι δύο επιλογές, και το 2D με τις βουλίτσες από πάνω και το 3D, το οποίο θέλει... Είναι το light, ας πούμε, η light έκδοση. Όχι, είναι πιο ελαφριά, αλλά τώρα αν το μηχάνημα αυτό μπορεί να σηκώσει τη μηχανή γραφικών 3D, manager πάρει και το ίδιο μηχάνημα, εντάξει. Okay. Δεν είναι κάτι πια τόσο φοβερό. Απλώς η 3D έχει και διάφορα κόλπα, έχει καμιά 15 κάμερες, ξέρω εγώ 10, δεν ξέρω και πόσες. Από πάνω, πίσω, αριστερά, στο τέρμα, όλες άσχημες. Πιτσελάκια για παραμορφωμένους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, καλά, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τι έχουμε? Rainbow Six. Rainbow Six Siege. Ο Δημήτρης Δημητριάδης έγραψε το review αυτό. Ο Δημήτρης έμεινε ευχαριστημένος από ό,τι μας λέει. Δυστυχώς δεν έχει από εμάς τουλάχιστον εδώ πέρα που είμαστε κανένας άλλος άποψη για το παιχνίδι, δεν το έχουμε δει. Μην προτρέχω, το έχει δει κανείς, όχι έτσι. Όχι, σε έκθεση. Ναι. Μία πίστα που παίζαμε. Ναι. 5-5 δεν θυμάμαι. Τι να πω τώρα, ο Δημήτρης λέει ότι είναι καλό, ότι εφόσον έχει και καλή ομάδα στέκεται ωραία, ότι χρειάζεται το έξτρα χάρτες, έχει λίγους για αρχή. Θα είναι δωρεάν όμως νομίζω πάρα πολλοί από αυτούς. Τώρα με στις γιορτές θα δώσει και κάποιος η Ubisoft. Τέλος πάντων, ναι. Δεν φαίνεται να είναι η φλόμπα που φοβόμασταν ότι θα είναι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Θα δούμε έτσι μακροπρόθεσμα πώς θα εξελιχθεί και αν θα υποστηριχτεί. Γιατί χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Έχει ένα single player campaign, σε εισαγωγικά το single player, το οποίο tutorial πιο πολύ είναι. Και μετά είναι online, έτσι. Ομάδες, 6 εναντίον 6 και. Σφαγές. Αυτό. Η όλη υπόθεση με αυτά τα παιχνίδια, όπως και στην περίπτωση των MMO, είναι η εξής. Τελικά δεν παίζει και πάρα πολύ ρόλο αν το παιχνίδι είναι δουλεμένο, εάν έχει πέσει δουλειά από την ομάδα ανάπτυξης, υποστήριξη από την εταιρεία κτλ. Η όλη υπόθεση είναι εάν θα πιάσει το παιχνίδι. Και αν θα έχει καλή κοινότητα, το πρώτο καιρό ειδικά. Και αν θα έχει καλή κοινότητα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε διαβάσει κατά καιρούς για δεκάδες MMO με πολύ καλές ιδέες, τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να σταθούν απέναντι στους γίγαντες του είδους.
και μας χαιρέτησαν με πολύ συνοπτικές διαδικασίες ή περιορίστηκαν σε ένα πολύ πιο κλειστό, εντός εισαγωγικών κλειστό, έτσι, 200-250.000 κύκλο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Rainbow Six βγαίνει σε μια εποχή που κυκλοφορούν Destiny ανανεωμένο μετά το Taken King, Star Wars Battlefront, στην περίοδο, κατά την περίοδο που κυκλοφορεί και η ταινία, πέφτουν νέοι χάρτες και ο κόσμος θα το πάρει μόνο και μόνο επειδή είναι Star Wars, ακόμα και αν δεν ήταν καλό δηλαδή το παιχνίδι, ναι, από άποψη gameplay θα το παίρνω, και εννοείται Call of Duty, έτσι, το οποίο αποδεικνύεται δεινόσαυρος. Είναι δηλαδή η προσπάθεια της Ubisoft να πει, το έγραψε μου φαίνεται και ο Δημήτρης, αυτό στα FPS, αυτή είναι η προσπάθειά της, έτσι. Ναι, αλλά όμως σε μια κατηγορία εντελώς διαφορετική, είναι τάκτικα, έτσι. Κατηγορία, ναι. Τώρα, να υπάρχει αυτός ο κόσμος ο οποίος θέλει να παίξει και το tactical και να μην το βρίσκει όλα αυτά τα χρόνια και να ψάχνει εκεί το αποκούμπι, θα φανεί στο πόσο θα υποστηριχθεί το παιχνίδι, ναι, 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 έτσι. Ναι. Αυτό, δηλαδή μένει να φανεί. Μπορεί να είναι επιτυχημένη, αλλά μένει να φανεί αν επιβιώνει ή αν απεβίωσε ο ασθενής. Θα φανεί. Λοιπόν, επόμενο παιδιά. Το επόμενο είναι το... Το Divinity, ε. Ναι. Αυτό είναι ένα δεκαράκι από τον Αλέξανδρο. Ναι. Δεκαράκι από τον Αλέξανδρο του Μιχαλητσιάνο. Είναι το enhanced, η enhanced έκδοση του Divinity Original Sin, το, για το οποίο είχαμε πει πάρα πολλά πέρσι. Ένα χρόνο δεν έχει κλείσει σχεδόν το Divinity. Σχεδόν 1,5. Καλοκαίρι είχε. Ήταν καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η έκδοση... Γιατί... Ναι, ναι. Ακούς, ήταν όταν βγήκε το Divinity, είχα μόλις φτιάξει και το δεύτερο PC και είχα δύο τούμπανα εδώ πέρα να μου ανεβάζουν. Να το παίζω κόμπ σε δύο οθόνες και να ανεβάζω τη θερμοκρασία του μαντίου γύρω στους 55 βαθμούς Κελσίου κάπου εκεί. Ήταν σίγουρα Αύγουστος εκεί κοντά, είχε πολύ ζέστη. Ναι, καλοκαιράκι. Καλοκαίρι ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι... Εγώ θέλω πολύ να το παίξω και δεν ξέρω, θέλω να το παίξω και σε κονσόλα. Σε κονσόλα και εγώ θέλω να το δω. Αυτό με έπεισε. Βέβαια είναι hardcore από ό,τι λέτε. Πολύ hardcore. Έτσι για, ναι. Έτσι για το καλό της υπόθεσης. Θέλω να το δω λίγο και σε κονσόλα. Να πούμε κάτι, επειδή τα screenshots καμιά φορά ξεγελάνε, ειδικά το λέω πρώτα απ' όλα πρωτίστως για μένα που είμαι αυτής της σχολής, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το Divinity δεν είναι Diablo clone, είναι turn-based hardcore western RPG. Δηλαδή μην βλέπετε τα συμβολάκια του PlayStation 4 και top-down προοπτική και νομίζετε ότι είναι καλά, ναι, καλά. Με το μοχλό προχωράω και σφάζω. Είναι εντελώς διαφορετικό, είναι δύσκολο, είναι hardcore. Είναι άλλο πράγμα. Αν αυτό προχωρά, θα είναι σε ασφάλεια. Ναι, θέλω να πω, δεν πα. Για τη μάχη εννοώ. Η μάχη δεν είναι real time. Έτσι, είναι turn based. Όχι, όχι. Αυστηρά turn based. Αυστηρά turn based και με πολύ τακτική. Λίγο τύχη καμιά φορά. Έχει, δεν θυμάμαι. Καμιά φορούλα. Καμιά φορούλα έτσι. Ξέρω να. Πρέπει να είσαι λίγο. Προσπαθώ να θυμηθώ. Τώρα έχει περάσει ένα σχόλιο. Το ποσοστό επιτυχία των. Ήταν με ποσοστό αν θα πετύχει κάποια σπέλη, δεν το θυμάμαι. Ναι, ήταν, το ξέχασα αυτό. Οπότε ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε έτσι. Δεν είναι Diablo clone, είναι hardcore RPG άλλου. Όχι, δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει αυτή η παρανόηση λόγω screenshot. Ναι, ναι, λόγω screenshot. Λέω, άμα το δεις από τη μία και δεν διαβάσει τι ακριβώς είναι, θα σε μπερδέψει ότι είναι κάποιο action dungeon crawler, ας πούμε, έτσι. Το απόλυτο του Divinity και το οποίο αν μας κάποιος θα παίξει είναι η επίλυση των quest. Εκεί είναι το, αυτό το ξεχωρίζει, δηλαδή όλα τα άλλα τα παίρνει face. Υπάρχουν σε πολλά παιχνίδια, δεν είναι ότι έχει κάτι φοβερό το χτίσιμο χαρακτήρα, είναι το απαραίτητο που χρειάζεται για να λήξει γύρω τα quest και το πώς λύνονται τα quest, το οποίο είναι μοναδικό. Τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ας πούμε, σε αυτό το στυλ. Είναι τα quest που θα χάσεις επειδή απλά τα χάσες. Ναι, ναι. Οι ευκαιρίες που θα χάσεις και δεν ξαναεμφανίζονται γιατί έφυγαν, τελείωσαν. Είναι οι companions που δεν πιστεύω να αλλάξει αυτό που αν δεν τους πάρεις, δεν τους πήρες, γεια σας, έμεινες πέρα. Λιγότερους. Από ό,τι λέει, από ό,τι διάβασα στο κείμενο του Αλέξη, είναι ακριβώς το ίδιο με την αρχική έκδοση, αλλά χωρίς τα bugs, με βελτιώσεις σε γραφικά, δουλεύει μια χαρά στις κονσόλες γιατί το είναι και στο PS4. Το κείμενο του Αλέξη πιάνει και το PC, την Enhanced, αλλά και το PS4. Για να το δει με το controller πώς πάει και τα λοιπά. Παίζει και μια υλικό. Χαρά. Έτσι. Και υλικό καινούργιο έχει. Και υλικό καινούργιο. Ναι, έχει και υλικό. Τι ακριβώς καινούργιο είναι. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι βελτιωμένο. Είναι πραγματικά enhanced. Εγώ δεν το έχω παίξει. Αλλά εγώ το κείμενο που διάβασα είναι ότι είναι βελτιωμένο σε όλες τις τομείς και στο inventory. Το οποίο. Φάνηκε και πάλι έτσι. Ναι. Λοιπόν, και, ναι. Κλείνουμε τα reviews εβδομάδα, παιδιά. Fat Princess Adventures. Ο Λάμπρος Δημακόπουλος έγραψε αυτό το review.
Για το οποίο. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Μόλις γύρισε και πήγα για βίντεο. Δεν είναι τίποτα φοβερό, λέει ο Λάμπρος. Δυστυχώς ψιλοαπογοήτευση είναι. Αυτό είναι action RPG Diablo Clone. Που έχει κυρίως την πλάκα του την έχει όταν παίζει online multiplayer. Ή νομίζω έχει split screen, δεν είμαι σίγουρο. Όχι split screen, συγγνώμη, couch co-op νομίζω. Μέχρι 4. Όταν λέω Diablo Clone εννοώ ότι είναι αυτό το top down, το hack and slash, έτσι. Δηλαδή από πάνω έχεις τον mage, τον warrior, ξέρω εγώ τον wizard και αρχίζεις και κόβεις με το χιουμοράκι αυτό το, του fat princess κτλ. Δεν όμως έμεινε ευχαριστημένος ο Λάμπρος από ό,τι λέει. Τώρα καμιά φορά έχει επιλογή τη Sony να το κυκλοφορήσει το μήνα που δίνει δωρεάν ένα... Δίνει δωρεάν στο... Το gauntlet. Το gauntlet, το οποίο είναι... Ναι, ναι. Ρε παιδί μου, ναι, μην το δίνεις δηλαδή. Εκτός και αν βγάζει αυστηρά για μικρά παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Γιατί το Gauntlet είναι από όσο ξέρω και δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εγώ παίζω εδώ πέρα με την οικογένεια, παίζουμε Gauntlet, έχουμε σπάμε πλάκα. Αλλά, ναι. αλλά το μήνα που είναι δωρεάν το Gauntlet για, για τα PS Plus μέλη, να δίνεις και το ναι, είναι... Fat Princess, ναι, είναι από τις κλασικές fact up. Ναι, και δεν είναι, και, δεν είναι και κάτι το οποίο είναι must have, δηλαδή ότι ακόμα και αν δίνεται το Gauntlet Slayer Edition δωρεάν, ότι πρέπει να το Fat Princess... Ακριβώς, ναι. Δεν σε είναι. Τι επίπεδο το παίζεις το Gauntlet, Γιώργο? Το παίζω όταν... Θα σου πω. Όταν τα παίζω με τη μεγάλη την κόρη μόνο, παίζουμε σε normal. Γιώργο, δεν μπορούμε να παίζουμε εσύ με τη γράφη και να πω κι εγώ. Κάποια φάση χάθηκες, αλλά νομίζω γίνεται αυτό. Ναι. 4 είναι, τετραπλό είναι. Μπορείς να μπεις online. Όταν παίζει η κόρη μου η μεγάλη με τη μικρή για να κάνουν πλάκα, το βάζω στο easy γιατί χάνουν αμέσως, είναι δύσκολο. Ναι, δεν είναι και πολύ εύκολο. Και είναι και. Φαντάζομαι. Εσύ είχα αναλάβει τον μάγο, έτσι, που είναι λίγο πιο περίπλοκος χαράκτης. Ο μάγος, ναι, που έχει αναλόγως με τα κόμπος που θα κάνεις. Ναι. Αλλά γενικά είναι προσβάσιμο παιχνίδι, έχει πλακίτσα. Αυτά τα random που κάνει με τα dungeons που τα αλλάζει. Το φρεσκάρουν συνεχώς, δεν παίζει ποτέ το ίδιο πράγμα. Έχει πλάκα, για, ειδικά για δωρεάν. Δεν το συζητάω αυτό, αν έχεις PS Plus. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Για το Fat Princess, πώς πέρασαν με τέτοιο όνομα? Σε αυτοί έχουν λογοκρισία και πέφτουν μηνύσεις και τα θεωρούν politically correct τα πάντα. Τι να σου πω τώρα. Και είναι, δεν είναι καινούργιο αυτό. Το Fat Princess, και μάλιστα αν θυμάσαι, αν παρακολούθησες το PlayStation Experience, όταν το παρουσίασαν αυτό, είχε χάμει και από κάτω και πανικό, ενθουσιασμό κτλ. Γιατί το πρώτο Fat Princess του PS3 θεωρείται cult επιτυχία. Ναι, έτσι. Δεν το έχω παίξει. Δεν είχα ασχοληθεί καν, παιδί μου. Δεν ήταν τέτοιο, ήταν strategy το πρώτο. Ήταν πιο tactical. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς τους ήρθε και περάσανε. Εντάξει. Ήταν έξυπνο παιχνιδάκι το πρώτο. Είναι. Ποιος ξέρει τώρα, το είδαν ότι είναι humor και το ονομάσαν έτσι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά από reviews νομίζω, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλω να δω αν γράφει κάμερα. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις νομίζω αυτή τη βδομάδα. Ναι, να μην ξεχάσουμε να πούμε για μια ακόμα φορά ότι έχουμε φυσικά τρέχει, συνεχίζει να τρέχει και θα συνεχίσει να τρέχει το psnation.gameover.gr, στο οποίο είναι αυτό το site που έχουμε φτιάξει σε συνεργασία με τη Sony και έχει περιεχόμενο μόνο από Sony, οτιδήποτε κυκλοφορεί, PS Plus, PSN, multiplayer, παιχνίδια, βίντεο, ιστορίες, ειδήσεις, reviews κλπ. Έχουμε τα tournaments που τρέχουμε μέσα εκεί, από το community του PSN, το PS Nation. Και αυτές τις μέρες τρέχουμε το δεύτερο tournament, έληξε το πρώτο με το Uncharted, Drive Club, που περιλαμβάνει και την PS Plus, τη δωρεάν έκδοση του Drive Club. Όποιος, ναι, όποιος πετύχει τον καλύτερο χρόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχουν στο site, μπορείτε να τις δείτε τις συνθήκες, και ανεβάσουν ένα screenshot στο wall του community, εντός του PSN, ο πρώτος θα κερδίσει ένα αντίτυπο του Until Dawn. Είναι το δεύτερο tournament που κάνουμε τώρα για τις γιορτές, θα έρθουν κι άλλα βέβαια, έτσι, ετοιμάζουμε εδώ με το Σάββα Bloodborne, είπαμε... Θα κάνουμε διάφορα, Bloodborne θα παίξουν όλα τα γατάκια που γράφουν στο forum. Έτσι. Και θα τους σκίσω, πρώτα τον Οδυσσέα. Έχουμε να κάνουμε διάφορα με στις γιορτές ακόμα. Οπότε τρέξτε. Ξέρεις ότι στο forum έχουμε full παικταράδες στο Bloodborne. Τους βλέπω ρε, που γράφουν εδώ πέρα, γράφουν και στο Dark Souls και στο Bloodborne. Τα έχουν τσακίσει όλα. Ναι. Δηλαδή ότι. Ναι, τώρα Bloodborne επειδή τρέχει τώρα το Bloodborne. Ναι, okay. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή. Το έχουνε τα παιδιά. Ναι. Το έχω παρατηρήσει. Το ξέρεις.
Το έχω παρατηρήσει, βλέπω τις συζητήσεις και για το Bloodborne και για το Dark Souls και είναι σαν να μιλάνε Κινέζικα ώρες-ώρες, αλλά εντάξει. Ναι, το έχουν. Και για μένα σε μια φάση ήταν Κινέζικα στο Bloodborne. Ειλικρινά δηλαδή, μετά από 100 ώρες ενασχόλησης, κάποια από αυτά που διαβάζω είναι Κινέζικα. Κινέζικα διάβασα εγώ και στο thread του Destiny, γιατί όπως είπα και στη τη Δευτέρα έχω ξεκινήσει εκεί. Είναι μανταρίνικα. Είναι μάνταριν. Είναι καντονέζικα. Στην πολύ πρώτη μορφή. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σου πω κάτι, Καλυφάκο, ναι. Για να τα πούμε μεταξύ μας. Α, να μην ξεχάσουμε, υπάρχει μια είδηση που πρωτοδείχνει κάποια πράγματα για το Ghost Recon, το καινούριο, το Wildlands. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και υπάρχει πάντα είδηση η οποία εμένα με αναθάρεψε λίγο, αναθάρισα λίγο, γιατί θυμήθηκα τις παλιές καλές εκείνες εποχές. 2000 αρχές εκεί μέσα, 2005-2006, όταν ακόμα το PlayStation 3 δεν είχε διαμορφωθεί στη συνείδηση του στήλου ότι τώρα θα δείτε το Metal Gear Solid ρεγατάκια και θα δείτε εσείς τέτοια φάση. Λοιπόν, ότι ο Kojima στο επόμενο project θα συνεργαστεί αποκλειστικά με τη Sony. Αν κατάλαβα καλά, δηλαδή. Έτσι φαίνεται, ναι, έτσι φαίνεται. Αποσχισμένος πλέον 100% από την μαμά Konami, νομίζω ότι περνάει πλέον σε μια τελείως νέα εποχή και η πρώτη του συνεργασία θα είναι με τη Sony. Δηλαδή, ξαναείδα κάποιο σχόλιο, νομίζω στην συνείδηση αυτή το διάβασα ότι Xbox έχει πεθάνει, ξέρω εγώ. Α, ναι, ναι. Σχόλιο και... Είναι σχόλιο 2006 λίγο... αυτό, έχει, ναι, είναι ωραίο. Θα ζεσταθούν τα αίματα πάλι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Λίγο, εμένα μου λείψε αυτό το πράγμα, σας πω. Ναι, ναι. Είχαμε πέσει σε μια σούπα κατάσταση. Όλοι είμαστε αγαπημένοι gamers, παίζουμε παντού τα πάντα, ας έρθουν παντού τα πάντα. Λίγο μου έλειψε εκείνη η παλιά η αρένα. Ναι. Καλό είναι, ζεσταίνει τα αίματα, ναι, ναι, ναι. Και λίγο να κάνει και τα αίματα πέρα από τον κόσμο, να κάνει λίγο τα αίματα και στη βιομηχανία, ρε παιδί. Ναι, σωστό. Ναι, να ξέρεις, να κυνηγήσουν κάτι δυνατό, να κυνηγήσουν κάτι προβοκατόρικο, κάτι... Τι να πω, που να κάνει θόρυβο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Πώς πάνω. Έχει λείψει αυτό, όντως, λείπει αυτό, ναι. Μόνο για τον Destiny ήθελα να πω το εξής, ότι... Κοιμήθηκε. Προφήθηκα πλέον αυτά τα παιχνίδια. Τη Δευτέρα κοιμήθηκε, ναι, ναι, το χάσαμε. Εσένα σε χάσαμε τη Δευτέρα λίγο, την ώρα που λέγαμε για τον Destiny, ναι. Δεν κοιμόμουν, αρχίλε. Αν ήταν 12, θα είχα κοιμήθει. Δεν κοιμόμουν, σωστά. Ήταν νωρίς, γι' αυτό το είπαμε νωρίς, για να μην κοιμηθείς, γιατί ήταν 10 η ώρα ακόμα. Από όνειρο. Ξύπνησες μάλιστα από όνειρο και έλεγες για ερημικά νησιά. Τον δεν ξέρω τα έβλεπε και τα είπε. Σε μαγικά τη είχα πρέπει να βρεθούν. Τώρα να βρεθούμε. Λοιπόν, απλά ήθελα να πω ρε παιδί μου το εξή. Ότι λίγο κάπω κι εμεί τα λέγαμε και παλιότερα. Πρέπει να προσαρμόσουμε λίγο όλη αυτή την υπόθεση review, παρουσίαση κτλ. Αυτό το πράγμα ω ένα project το οποίο είναι σχεδόν ο μισό προπολογισμό τη Ελλάδα. Εντάξει, γιατί δεν μας αφήνει να έχουμε παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο προϋπολογισμό, όπως κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον σαν κάτι. Βγήκε το καινούριο Silent Hill, κάντε review. Λοιπόν, εγώ εννοείται δεν μετανιώνω ούτε δευτερόλεπτο για την παραμικρή λέξη που είχα γράψει. Αλλά πρώτον, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται αυτά τα παιχνίδια και με την προοπτική που έχουν για ένα και δύο και τρία ή δέκα χρόνια που λέει Bungie, δεν ξέρω εγώ. Φίλε, αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το καλύψεις ούτε παίζοντας μία εβδομάδα, ούτε παίζοντας την αρχική έκδοση του παιχνιδιού, ούτε τίποτα. Ούτως ή άλλως, η φύση των παιχνιδιών πλέον αυτών είναι ώστε ανάλογα με το τι θα ακούσουν και από τον κόσμο, πώς θα πάει όλη η ανάπτυξη, το feedback της εταιρείας, το feedback των στελεχών κτλ. Να αλλάξουν κάποια πράγματα στους 2 μήνες, στους 5 μήνες, στους 12 μήνες, μετά από ένα χρόνο να έρθει κάτι επιπλέον. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ούτε ένα review στις αρχές είναι ικανό να καλύψει οτιδήποτε. Πέρα από μια αρχική έκδοση που στο κάτω-κάτω όλοι τη θυμούνται σαν τις πρώτες μέρες του στρατού, ας πούμε. Και πόσο πολύ πονούσαν τα αρφίλια και πόσο πολύ με ενοχλούσε που ξεριζόμουν κάθε μέρα. Ωραίος παραλληλισμός, ναι. Ναι, ναι, ρε φιλέ. Ναι, ναι. Και με ένα χρόνο μετά είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό εδώ ξέρεις τώρα. Δεν έχει νόημα να κάτσεις να διαβάσεις ένα πρώτο κείμενο κτλ. Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Είναι παροχημένο πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως ας πούμε στην περίπτωση, βλέπω τώρα τον Φανούλη και κάτι φιλαράκια κτλ. Πώς είναι ένα Call of Duty. Δεν έχει κανένα νόημα πλέον να γίνει ένα review του Call of Duty και να γράψει κάποιος μέσα.
δεν είμαι ικανοποιημένος από single player καφέ. Ναι, ναι. Να κι αν είσαι, να κι αν δεν είσαι. Τώρα για το, για το Destiny που λες όμως, αυτό μας οδηγεί αυτομάτως, μας υποχρεώνει, εμάς ο site εννοώ, ότι πρέπει να κάνουμε κάποιο update κάποια στιγμή στο Destiny, τώρα και ειδικά με το Taken King, τώρα που παίζω κι εγώ, εγώ δεν είμαι σε θέση, δεν είμαι γνώστης για να κάνω review μόνος μου να το καλύψω, όμως η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί το παιχνίδι έχει αλλάξει, και θα πρέπει να το δούμε. Το υποσχόμαστε ότι κάποια στιγμή, σύντομα, τώρα τέλος του χρόνου, αρχές του χρόνου, θα κάνουμε κάτι για να γίνει ένα update. Να γίνει ένα update. Θέλω να πω ναι. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Έχει αλλάξει πολύ, ναι. Σάβα. Η αλήθεια είναι, πρόσεξε. Σαν πυρήνας, για να μην τρελαθούμε τώρα και νομίζω ο κόσμος που έχει φύγει από τον Destiny ότι θα δει κάτι άλλο γυρίζοντας. Το ίδιο παιχνίδι είναι, απλά έχουν διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Ναι. Στο leveling, στον τρόπο που αφηγείται την ιστορία, σε πάρα πολλά κομμάτια του MMO style τα οποία δεν μπορώ να τα κρίνω εγώ καλά αυτή τη στιγμή. Για μένα αυτό που μετράει είναι ότι έχει πολύ νέο περιεχόμενο αυτή τη στιγμή με το Taken King και με τα προηγούμενα DLC, που σημαίνει ότι έχεις, αν σε ενδιέφερε αυτό να κάνεις νέα πράγματα, υπάρχει περιεχόμενο, έτσι. Okay. Από εκεί πέρα είναι και πάρα πολλές άλλες παράμετροι που πρέπει να δούμε, εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα τα συζητήσουμε αυτά. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή αρχές του χρόνου θα ακούσουμε για Destiny 2, το λέει πολύ σκοτώ βέβαια αυτό, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί. Και επισήμως. Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε όλα, κλείνουμε παιδιά. Έτσι. Θα πει τίποτα και ο Νίκος. Νίκο. Όχι, δεν έχω κάτι να πω. Ότι είχα να πω και τις ερωτήσεις, γιατί για τις ερωτήσεις έχω εγώ, δεν έχω άποψη. Τις είπα τη Δευτέρα, οπότε... Ωραία. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω από την Destiny. Λοιπόν, περισσότερα τη Δευτέρα τώρα θα έχουμε, είπαμε, webcast, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι θεματικό. Τώρα τι θέμα θα έχει. Κανείς δεν ξέρει, θα δούμε, θα το συζητήσουμε με τα παιδιά. Καλά θα περάσουμε, πιστεύω. Αυτό μετράει. Λοιπόν, ανοίγει και το Star Wars, βεβαίως. Πότε έρχεται η Ελλάδα? Κανονικά έπρεπε να προβληθεί την Πέμπτη, φιλαράκι. Τώρα, εμείς θα δούμε Παπακαλιάτη. Την άλλη στις 24 ανοίγει, παραμονή Χριστουγέννου. Στις 24. Πάει και κοσμάκι, περισσότερος. Εντάξει. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και για καλό. Προσοχή, ναι. Τώρα βέβαια θέλει όσοι παρακολουθούν Star Wars. Θα πω και κάτι, γιατί λίγο καταλαβαίνω ότι θέλετε να δείτε το Star Wars ταινία. Και εγώ θα τη δω, αλλά δεν έχω αυτό το φαβορισμό. Εντάξει, έλεος post μετά το post στα social media που θα πήξει την ίδια του Παπακαλιάτη, θα δούμε το Star Wars μια εβδομάδα και μετά. Έλεος. Α, εντάξει, τώρα είναι εύκολο θύμα, μωρέ. Ξέρεις πως είναι, τώρα ξέρεις. Είναι σαν να έχεις ένα παιδάκι που το κλωτσάς τώρα, ξέρεις τώρα. Ναι. Να μου πεις όταν είμαστε στο μακρινό 1992 και ακύρωνε τότε τη συναυλία του Michael Jackson για οικονομικούς λόγους, να πω ναι, ότι εγώ θα τον ξαναδούμε και ο πανικός και ο βουλιάζα και βγαίνει. Τώρα αυτό είναι λίγο εντάξει, θα μας αγκρινιάζει. Δηλαδή, οκ, okay, μια εβδομάδα μετά. Θα παιχτεί, καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ να σου πω, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται κράξιμο για άλλο λόγο, όχι για το φανμποϊσμό του πράγματος, για άλλο λόγο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει. Όχι για το φανμποϊσμό, γιατί την ταινία την άλλη εβδομάδα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι, είναι μια ταινία και ναι. Το έχουμε αναγκάσει σε ένα θέμα πια... Γιώργο Λεωνίκο, μας κάνει να νιώθουμε και λίγο κομμάτι αυτού του free world, του δυτικού κόσμου. Του δημοκρατικού φιλελεύθερου δυτικού κόσμου, ναι. Ας να τρέφουμε τις ψευδεστήσεις μας ότι είμαστε ένα ακόμα κομμάτι του στράτου του George Lucas. Καλά είναι αυτό. Τώρα είναι πια Disney. Whatever. Ο George Lucas έχει κάτσει... Ακόμα χειρότερα τώρα. Τώρα είναι μηχανή, δεν είναι αστεία. Ο George Lucas κάθεται πάνω σε ένα βουνό τώρα στο θρόνο έτσι και μετράει τα λεφτά. Έτσι τα δολάρια. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε Δευτέρα, θεματικό webcast, ευχαριστούμε για την παρέα. Εντάξει, αυτό ήταν και αυτό webcast, ναι, γιατί βλέπω κανένα 40 λεπτό πρέπει να μιλάω. Ναι, βλέπω, πρέπει να τελειώνει ο χρόνος. Όχι, εντάξει, έχουμε λίγο. Λοιπόν, κλείνουμε. Φιλιά, bye παιδιά. Ciao.